Καλημέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, καλή σας Αγκωστή να σας ευχηθώ. Σήμερα εδώ έχουμε το επόμενο 100 Vlog επεισόδιο, το οποίο είναι σχετικά με τις αναμνήσεις μου με το αγαπημένο περιοδικό πάρα πολύ κόσμου, το οποίο είναι το μη και εξαιρεταίο Αλμανάκο. Το Αλμανάκο ήταν ένα περιοδικό το οποίο ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά ακριβώς να σας πω ημερομηνιακά, το 1990 και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, που αυτό εδώ ήταν το πρώτο τεύχος. Σας το δείχνω και εδώ από πιο κοντά, το οποίο το έχω σε επανέκδοση σφραγισμένο, το οποίο το είχα βρει πολύ πιο μεταγενέστερα. Εγώ Αλμανάκο ξεκίνησα να διαβάζω από το τέταρτο, τρίτο τεύχος, είχα χάσει δηλαδή τα πρώτα δύο. Το Αλμανάκο στην αρχή είχε ξεκινήσει σαν ένα πιο elite Mickey Mouse, με λίγο πιο σκληρό εξωφυλάκι, πιο πολλές ιστορίες. Βασικά ήταν κάπως στο ύφος του αγαπημένου περιοδικού επίσης, το comics του Οίκου Τερζόπουλου. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Οίκος Τερζόπουλος ήταν αυτός που έφερε τα Mickey Mouse στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, περίπου στα μέσα δεκαετίας του 60, και μεγαλώσανε πολλές γενιές με το Mickey Mouse, το Μεγάλο Mickey, το Comics, Donald, Chip and Dale, δηλαδή πάρα πολλά spin-offs να το πούμε έτσι. Βασικά οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Κάποια όμως στιγμή δυστυχώς το Αλμανάκο έφτασε στο τέλος του, περίπου στο τεύχος 250 αν θυμάμαι καλά, το 2012, και έκτοτε καθημερινή μετά από λίγο διάστημα, αφού πήρε όλα τα πνευματικά δικαιώματα τον Νίκο Τερζόπουλο που έκλεισε, αναγκάστηκε και έκανε ένα reboot τη σειρά, με πλέον τελείως διαφορετικό ύφος κτλ. Βέβαια, εμείς όταν ήμασταν μικροί ήταν σίγουρο ότι τώρα το Αλμανάκο όπως έγινε στο τέλος δεν ήταν όπως το είχαμε γνωρίσει εμείς τότε. Εγώ παρόλα αυτά θέλω σήμερα να σας πω γιατί ας πούμε αγαπάω πάρα πολύ το Αλμανάκο και θέλω έτσι να δούμε εντροχάδιν κάποια τεύχη, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο πώς χτίστηκαν η αγάπη μου και οι αναμνήσεις μου που έχω τώρα σαφώς για τα video games τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και να τα δούμε λίγο παρέα. Λοιπόν, εδώ έχω το... Βασικά να πω ότι έχω περίπου 60 τεύχη και συγκεκριμένα θέλω να κάποια στιγμή να αποκτήσω την πρώτη κατοστάδα. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, σταμάτησα περίπου, για να δω εδώ, κάπου στο τεύχος 80 ή 85. Τα αγαπημένα μου βέβαια ήταν αυτά που έπαιρνα τέλος δημοτικού και αρχές γυμνασίου, που ήταν περίπου από τα τεύχη 28 μέχρι 50, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο τεύχος, το οποίο δεν έχει κάποια αναφορά σε video games. Τα πρώτα τευχάκια δηλαδή ήταν έτσι τελείως απλά και τα εξώφυλλα. Εδώ δεν ξέρω και τι δεν έχει γίνει, ο βάζ έχει πέσει. Τεύχος 6. Από την πρώτη δεκάδα μου λείπουν κάποια τεύχη. Μου λείπουν το 8 και το 4. Στην αρχή ήταν πολύ απλά λοιπόν, όπως βλέπετε, τα layouts. Και αργότερα, μετά από πολύ καιρό, επειδή τα video games είχαν αρχίσει και μπαίνανε τότε στα σπίτια μας μέσω της Nintendo και της Sega, ίσως αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι εκδότες τότε, σκεφτήκαν και οι συντάκτες ότι αυτή η νέα μόδα μαζί με τα παιχνίδια που διαφημίζανε ήδη τα περασμένα χρόνια μέσα στις σελίδες του Mickey Mouse κτλ, σκεφτήκαν ότι θα πρέπει να βάλουν και κάτι καινούριο, ένα καινούριο θέμα που σίγουρα όλοι οι πιτσιρικάδες της εποχής θα γουστάρανε πάρα πολύ, που δεν ήταν κάτι άλλο από τα video games. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τεύχος 15, το βλέπετε και εδώ, το οποίο πραγματικά το έχω βιάσει. Αυτό το τεύχος ημερομηνιακά, παιδιά, είναι Μάιος 1992. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το πρώτο κλου. Πάρτε μέρος στο δημοσίευμα σελίδα 88 και κερδίστε 3 βίντεο παιχνίδια. Ήταν λοιπόν το πρώτο τεύχος το οποίο στο τέλος του έγινε η πρώτη παρουσίαση για τα video games. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η ιστορική σελίδα, όπου λέει από αυτό το μήνα μέσα τη σελίδα του Αλμανάκου θα σας παρουσιάζουμε παιχνίδια για τεχνομηχανές, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα νέα της αγοράς και πολλά άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους φίλους των βιντεοπαιχνιδιών. Εκτός από την παρουσίαση και περιγραφή, κάθε παιχνίδι αξιολογείται ως προς τα γραφικά, το χειρισμό, την πλοκή, την ατμόσφαιρα, τον ήχο και τέλος τη συνολική εντύπωση, με χαρακτηρισμούς όπως μέτριο, καλό, πολύ καλό και άριστο, ώστε να μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα του παιχνιδιού.
Όπως είχα πει λοιπόν και εγώ και έχω πει γνωστές αναφορές σχετικά με την Nintendo ότι ήρθε προς το τέλος του 91, συγκεκριμένα Οκτώβριο του 91, ως γνήσια εισαγωγή της σε Παύλα Ιτόχ, που μετά έγινε Ιτότσου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μας παρουσιάζει πρώτο παιχνίδι το Tetris και όπως είπαμε Μάιο του 92, αν θυμάμαι καλά, για να το ξαναδούμε. Ακριβώς, Μάιο του 92. Εδώ είναι το πρώτο αφιέρωμα, παιδιά, λοιπόν. Όπου μας δείχνει, βλέπετε και εδώ αυτό που σας είπα, εισαγωγέας σε Ιτόχ, πριν μετανομαστεί σε Ιτότσου. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπήρχαν πολλά παιχνίδια λοιπόν ακόμα, γι' αυτό μας δείχνει και το Tetris που ήταν μπαντλαρισμένο μέσα. Εδώ έχω κόψει μια σελίδα, Ninja Gaiden για Atari Lynx, με βαθμολογίες. Και εδώ, παιδιά, Ubisoft, για να μην νομίζετε ότι Ubisoft ήρθε μετά Assassin's Creed, υπήρχε από τότε η Ubisoft, ο Tom και το Φάντασμα για Amiga, το οποίο βέβαια το έχω βιάσει δυστυχώς αυτό το πρώτο τεύχος. Και αυτό, that's all, είναι το αφιέρωμα για το πρώτο επεισόδιο που υπήρχαν έτσι τα video games στο Αλμανάκο, που είπαν να κάνουν ένα intro, να ξεκινήσουν αυτή την ιστορία. Όσο προχωράει ο καιρός, μετά πάω στο τεύχος 19, βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη αναφορά μπροστά, που λέει παρουσίαση βίντεο παιχνίδια, και πάμε πάλι στο τέλος. Στο τέλος ή ενδιάμεσα, εδώ έχουν κάνει ένα μικρό λαθάκι, το έχουν βάλει ενδιάμεσα. Λοιπόν, εδώ πάλι ένα intro γρήγορο και εδώ μια παιχνιδάρα για το Game Boy, το Amazing Spider-Man. Παρακολουθήστε πώς είναι το layout πρώιμα σχεδιασμένο και πώς θα το δούμε σε μεταγενέστερα μελλοντικά τεύχη σε λίγο. Μικρό αφιέρωμα. Ακόμα το χαρτί είναι, η ποιότητα δηλαδή είναι χάρτινο σαν εφημερίδας τύπου. Θα δείτε ότι και αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. Άλλο βιντεοπαιχνίδι. Πάλι Ubisoft. Πάλι Amiga. Η Amiga τότε ήταν στις τιμητικές της και προς τα τελειώματα, να το πούμε και έτσι. Μετά εδώ βλέπουμε ότι βάζει και cheats και tips. Εδώ έχω κυκλώσει και το World Cup του Game Boy που είχα. Και εδώ βλέπουμε τις πρώτες φωτογραφίες από παιδιά τα οποία στέλνανε το high score στο αλμανάκο. Εδώ ο φίλος μας ο Νίκος Γεωργίου. Φίλε Νίκο Γεωργίου, αν το δεις ποτέ, σε έχω εδώ, σε έχω σποιλάρει που φαίνεσαι πιτσιρικάς να κρατάς το NES Advantage στο stick σου και να παίζεις Skate or Die στο NES σου, όπως βλέπω. Παιδιά, πάρα πολύ όμορφες εποχές. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή τα σημερινά παιδιά δεν τα ζήσανε και δεν θα τα ζήσουν. Αυτά ήταν αποτελέσματα μιας πάρα πολύ όμορφης εποχής που λεγόταν 90s. Ο πιστόφυλλο βλέπουμε από τη μέσα μεριά διαγωνισμού της Σούχου, όπου το 4ο-5ο δώρο είναι 2 Game Boys Nintendo αξίας 30.000 δραχμών το καθένα. Προχωράμε τεύχη από το 19 στο 20. Ο θρύλος στη Zelda. Ναι, πολύ θέλω να το δω αυτό. Βασικά η αλήθεια είναι ότι άμα κάτσουμε τα δούμε, παιδιά, όλα θα... αυτό το επεισόδιο θα γίνει τεράστιο. Απλά θέλω έτσι να σταθώ τουλάχιστον σε αυτά που θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφα. Ξεκινάμε πάλι για Game Boy εδώ, Nintendo World Cup. Και συνεχίζουμε με το θρύλο τη Zelda για NES. Το δεύτερο μου παιχνίδι στο NES, Χριστούγεννα του 1991, μαζί με την αγορά του NES, το Μινιόν. Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι, από τα πρώτα ουσιαστικά RPG. Rampage για Atari Lynx. Το βλέπουμε εδώ. Πολύ καλό. Και από πίσω Gremlins 2. Και ένα παιχνιδάκι με σκάκι. Αδιάφορο κατά με. Και στο τέλος πάλι cheats, τεχνάσματα, λέσεις και video champions, οι φίλοι μας που μας έχουν στείλει τα high score τους. Θα κάνω ένα γρήγορο bypass και θα προχωρήσουμε λίγο τα τεύχη. Εδώ πάμε κατευθείαν μετά στο τεύχος 25. Θέλω να το βγάλω λίγο, να το δούμε. Βλέπουμε ότι πλέον αλλάζει το εξώφυλλο του αλμανάκο. Φεύγουμε από το παλιό το μοτίβο με τους χαρακτήρες της Disney. Πλέον μπαίνουν νέες ιστορίες κεντρικές που είναι οι υπερασπιστές του δικαίου. Τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ο Darkwing Duck, ο Φτερωτός Τιμωρός, ο Ινδιάνα Γκούφι και άλλοι ήρωες, οι οποίοι θα συνδράμουν για πάρα πολλούς μήνες να τρέχουν, ας πούμε, για ένα χρόνο το αλμανάκο με τον συγκεκριμένο ήρωα. Πολύ αγαπημένες ιστορίες, παιδιά. Επίσης, το αλμανάκο αρχίζει και εξελίσσεται και μέσα έχει και άλλα θέματα
τα οποία δεν αφορούν μόνο video games, ασχολούνται έτσι με εκπαιδευτικού τύπου αρθράκια για ζώα, για ηφαίστεια, για σεισμούς, εδώ βλέπουμε για μηχανάκια αυτή τη στιγμή, αλλά μαζί με αυτά τα θέματα έχει αλλάξει πλέον και η ποιότητα του χαρτιού, έχει γίνει ηλουστρασιόν, έχει μεγαλώσει η ποσότητα στις σελίδες, βλέπουμε πάρα πολλούς sponsors μέσα και φυσικά μαζί με αυτό έχουν μεγαλώσει και τα video games μας. Για να πάμε λίγο εδώ γρήγορα. Το οποίο αλλάζει τίτλο και λέγεται Bits and Bytes. Εδώ βλέπουμε Game Gear. Εδώ βλέπουμε κάτι περίεργα χειριστήρια. Ζωγραφική στο Super NES. Χέλερο νιτζάκια. Turtles Time για Super Nintendo. Γίνονται πιο όμορφα έτσι τα layouts των σελιδών. Πιο όμορφα σχεδιασμένα. Taz Mania για Mega Drive. Skate or Die. Super Spike The Ball, το οποίο το παίζανε στο Disney Club στο Mega με τον Λικούργο και την, δεν θυμάμαι, την Κορίνα, που παίζανε τα παιδιά Super Mario 3 ή το Volley για να κερδίσουν ένα NES στο τέλος του επεισοδίου, όσοι θυμάστε. Και συνεχίζουν εδώ τα κόλπα, Video Champion και τα λοιπά. Αγγελίες, ξεκινάνε οι αγγελίες για ανταλλαγές, πωλήσεις ή αναζητήσεις video games παιχνιδιών. Πάρα πολύ όμορφο αυτό για την εποχή. Πολλά παιδιά δηλαδή που μέναν επαρχία και δεν είχαν τη δυνατότητα να μένουν στην Αθήνα, που υπήρχαν πάρα πολλά μαγαζιά για να ανταλλάζουμε κασέτες ή να πουλάμε τις μεταχειρισμένες ή και να αγοράζουμε μεταχειρισμένες. Πολλά παιδιά το καταφέρνανε μέσα από το αλμανάκο, παιδιά, από τις αγγελίες αναγνωστών, να έχουν έτσι μια όμορφη ανταλλαγή των video game τίτλων τους. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο εκείνη την εποχή. Και αν κάποιος έχει αλμανάκο και ξεφυλίσει και δει λίγο τι ζητάει κανείς ή τι πουλάει και σε τιμές, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ πλάκα και θα γελάσετε. Λοιπόν, εδώ τεύχος 25, Zelda 3, ο θρύλος συνεχίζεται. Αυτό το τεύχος πολύ το αγαπάω από τότε. Βιντεοπαιχνίδια, Echo, η περιπέτεια του δελφινιού Echo στα βάθη του ωκεανού. Echo the Dolphin, πάμε λίγο γρήγορα προς το τέλος. Και εδώ, για Mega CD ήδη διαφήμιση, το Road Avenger, το βλέπουμε. Βλέπουμε το εξάκουμπο χειριστήριο για το Mega CD, για το Street Fighter που είχε παραπάνω κινήσεις από το κανονικό που μας περιόριζε. Πάμε κάτι άλλο γρήγορο. Micro Machines αφιέρωμα, παιδιά. Αυτό το αφιέρωμα, δηλαδή, πάντα το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, γιατί τότε μικρός έπαιζα με μικρομηχανές, όσοι θυμάστε. Και πολύ θα ήθελα να είχα και αυτό το παιχνίδι, είτε για Super Nintendo είτε για Mega Drive, αλλά δυστυχώς τότε δεν είχα τα 16-bit συστήματα και το φανταζόμουν στο μυαλό μου. Γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το αλμανάκο μας παρουσίαζε μέσω των σελιδών του όλα τα νέα, τα οποία, παιδιά, τότε δεν μπορούσαμε εμείς να τα μάθουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Δηλαδή, δεν είχαμε ίντερνετ, εντάξει. Τα περιοδικά τα οποία ήταν, που ακολουθήσαν αργότερα, τύπου Games, Game Pro και τα λοιπά, ήταν ίσως και για πιο μεγάλες κάπως ηλικίες. Οπότε στο παιδικό μυαλό τότε του 10χρονου, 12χρονου που ξεκίνησα εγώ, ας πούμε, να παίρνω τα αλμανάκο, η εισαγωγή των video games ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί μαζί με όλο το παιδικό μυαλό και την αθωότητα που διαβάζαμε τις αγαπημένες ιστορίες με Μίκη, Ντόναλντ, Γκούφι κτλ., στο τέλος λαχταρούσαμε να μάθουμε και για έναν νέο καινούριο κόσμο, ο οποίος ήταν ο κόσμος των video games. Αυτό λοιπόν μας έκανε πάρα πολλούς της ηλικίας μου να αγαπήσουμε τα αλμανάκο και να τα κρατήσουμε στην καρδιά μας για πάντα, γιατί μέσω των σελιδών παρουσιαστήκαν φοβερά πράγματα και φοβερές ανακρίβειες, βέβαια. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τα λανσαρίσματα του Jaguar, ότι είναι ότι το καλύτερο θα διαλύσει όλα, και όλοι ξέραμε ποια ήταν η κατάληξη του Jaguar. Ας πούμε, θυμάστε ότι έλεγε «Βγαίνει το Ultra 64», πριν καν ονομαστεί, ας πούμε, Nintendo 64. Τόσες πολλές αναμνήσεις, τόσα πολλά έτσι άρθρα, τα οποία όλα τα μαθαίναμε από εκεί. Μετά, βέβαια, όταν μεγαλώσαμε, όπως και εγώ προσωπικά, θα δείτε στο τέλος ότι έχω σταματήσει μετά από κάποια αριθμή να τα παίρνω, γιατί το χαρτζιλίκι, ας πούμε, σταμάτησε να πηγαίνει στο αλμανάκο. Είχα φτάσει, ξέρω εγώ, 14, 15, 16 χρονών, οπότε δεν διάβαζα πια Disney. Για κόμιξ θα διάβαζα πλέον Modern Times ή Καμπανά ή Mammoth Comics, Spider-Man, X-Men κτλ. Και για video games πλέον επιμόρφωση πήγαινα στα νέα περιοδικά του τύπου, που θα πούμε ότι το Games
ήταν η αναβάθμιση των συντακτών του Αλμανάκο, οι οποίοι βλέποντας ότι υπήρχε μεγάλο, ας το πούμε, potential, μεγάλη δίψα και ζήτηση για τα video games, ο μονόδρομος για τη δημιουργία ενός gaming περιοδικού, τουλάχιστον στον Νίκο του Τερζόπουλου, ήταν τη δημιουργία του περιοδικού Games, όπου εκεί έγινε λοιπόν πιο σοβαρό εγχείρημα, φύγαμε από αυτές τις σελίδες του Αλμανάκο και πήγαμε σε ένα αυτόνομο video games περιοδικό. Βέβαια, την πίτα αυτή μετά ξέρουμε ότι την ζητήσανε και άλλα περιοδικά που ήδη κάποια υπήρχαν πιο πριν, όπως το Pixel, που έγινε και αυτό για video games ενώ ήταν πισάδικο στην αρχή, το User που και αυτό πισάδικο αλλά έχει αφιερώματα για video games, και μετά όλα τα περιοδικά τύπου Nintendo World, που ήταν μια συνέχεια του Nintendo Club της Nintendo, το Official, και περιοδικά μετά με την έλευση του Saturn, όπως το Sega Power και τα PlayStation Magazine και όλα και όλα, όλα τα συναφή. Σε μια δεκαετία που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, ο κόσμος δίψα για video games και το ίδιο γινόταν και με τον τύπο. Βγαίνουν πάρα πολλά περιοδικά. Αλλά πιστεύω ότι όλοι όσοι λένε ότι γουστάουν περιοδικά games ή Game Pro, ότι ήταν τουλάχιστον το Game Pro το πιο σοβαρό από όλα, όλοι, και ας μην το παραδέχονται κάποιοι, πιστεύω ότι όλοι χρωστάμε τις πρώτες μας αναμνήσεις στο Αλμανάκο, παιδιά, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε από μικρή και τα είδαμε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο εδώ, Echo the Dolphin. Νικητές διαγωνισμού εδώ βλέπω. Πλάκα-πλάκα εδώ δεν βλέπω πολύ μεγάλο αφιέρωμα, βλέπω κάτι αγγελίες. Τι έχω σημειώσει εγώ εδώ. Ζητάω για NES τον Double Dragon ή τον Gremlins 2. Το έχω σημειώσει. Πήρα τηλέφωνο άραγε. Κανείς δεν θυμάται. Ανταλλάσσω για NES τα Tetris, Super Mario Bros. Και World Cup. Δεν ξέρω γιατί τα είχα σημειώσει ενώ τα είχα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ωραίες έτσι αγγελίες εποχής με τα τηλέφωνα. Πάμε να προχωρήσουμε. Αυτό εδώ το τεύχος το θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί είναι Ιανουάριος 1993, δραχμές 200 κιόλας, 250 συγγνώμη παιδιά, όπου έχει να κάνει με την παρουσίαση του Sonic 2. Όπως βλέπετε το περιοδικό πάλι έχει αλλάξει, δηλαδή είναι πολύ πιο όμορφο μέσα. Για κάποιο λόγο παρατηρώ ότι εδώ δεν είναι ηλουστρασιόν το χάρτη, έχει ξαναγίνει πάλι χάρτινο, δηλαδή η εφημερίδα στίβου. Λοιπόν, Sonic 2. Η λυγκιώδης κούρσα συνεχίζεται, παιδιά. Μεταφράσεις, ο Tails. Θα σταθώ επίσης, γιατί δεν ξέρω αν θα το πετύχω μετά στα επόμενα τεύχη. Κάποιες μεταφράσεις του συντάκτη είχαν πάρα πολύ πλάκα. Όπως ο Johnny Cage από το Mortal Kombat τον είχαν γράψει ο Γιάννης ο Κλουβής. Κλουβιά αυγό ο Γιάννης. Και τη Sonya Blade την είχαν γράψει Sonya Ελεπίδα. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες αστείες μεταφράσεις. Απλά αυτές είναι που μου έχουν μείνει στο μυαλό από μικρός. Μεγάλο αφιέρωμα, παιδιά, Sonic. Τέσσερις σελίδες. Και στο επόμενο. Η κόντρα ανάβει. Super Mario World εναντίον Sonic. Είμαστε σε μια εποχή που τα console wars δίνουν και παίρνουν. Ο Sonic 2 ουσιαστικά χτυπάει στα ίσα το Super Mario World του Super NES. Είμαστε ήδη στο 1992. Το Super Nintendo μόλις έχει λανσαριστεί στην Ελλάδα και η κόντρα προθερμαίνεται, παιδιά. Τα console wars, η μετέρα των μαχών, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται με αυτές, ας πούμε, τις παιχνιδάρες για τους φανατικούς πιτσιρικάδες εποχής που είτε ο ένας είχε Super Nintendo είτε ο άλλος είχε Mega Drive. Εγώ εκείνη την εποχή ακόμα ήμουνα στο NES, Game Boy και Atari. Εδώ τένις, NES, Chip Challenge για Atari Lynx. Βλέπουμε ότι αλλάζουν και τις βαθμολογήσεις. Εδώ Accessorize, το Battery Pack του Game Boy, εκδοτική κάρτα, κόλπα στο τέλος. Στο ίδιο μοτίβο, οι μαχητές του δρόμου στο Street Fighter 2, αφιέρωμα. Να πούμε ότι υπήρχαν και τα Mega Almanaco, τα οποία βγαίνανε συνήθως τα καλοκαίρια και ήταν έτσι για τις διακοπές μας πολύ χορταστικά. Κοιτάξτε, έχουν διαφορά από το κανονικό τεύχος συνήθως, είναι σχεδόν το διπλάσιο. Το Mega Almanaco είχε επίσης και μεγαλύτερο αφιέρωμα στα video games. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, πόσα μας δείχνει. Τεύχος 29 Ιούλιος 1993, δραχμές 600. Πάμε γρήγορα στο τέλος. Και πάμε, Bits and Bytes, Star Fox, η Αλεπού των Αστεριών, Star Fox, άλλη μια καλή μετάφραση. Ταυτόχρονο παίξιμο για 6 παίκτες στο Mega Drive. Τα ηλεκτρονικά του μέλλοντος, από Sega, τα οποία όπως βλέπουμε δυστυχώς δεν ήταν ποτέ του μέλλοντος. Ποιος θα έμπαινε σε ένα τέτοιο πράγμα.
Αν και η Sega όμως ήταν πάντα πρωτοποριακή. Super Mario Kart, μεγάλο αφιέρωμα. Τα αυτοκινητάκια του Super Mario. Αυτή είναι η μετάφραση. Όχι τα kart, τα αυτοκινητάκια. Πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Βαθμολογία 96. Τι λέει, φίλε. Γενναιόδορη. Άλλο παιχνιδάκι εδώ. Το ελεφαντάκι, ο ρόλο. Ο μόνος ρόλο που ξέρω είναι από τους Vikings, εγώ βέβαια. Με τη σειρά. Ποδοσφαιράκι. Αμερικάνοι μονομάχοι. American Gladiators. Και παιδιά, κοιτάξτε τώρα εδώ άλλη μετάφραση αστεία. Το Super Kickoff, το παιχνίδι το γνωστό, το μεταφράζει Super Sendra. Λοιπόν, μεγάλο αφιέρωμα. Video Champion εδώ. Cheats. Alex Kidd in Miracle World. Μας το λέει ο Δημήτρης Μαρασλής. Μας λέει tips πώς να κάνουμε κόλπο στο Alex Kidd. Sonic the Hedgehog. Δηλαδή, συνδράμαν και οι συνδρομητές, παύλα αναγνώστες του περιοδικού σε Cheats. Δηλαδή, ανακαλύπτανε κάτι και σκεφτείτε τη χαρά τους να γράψουν γράμμα για να το στείλουν στο αλμανάκο για να βοηθήσουν άλλα παιδιά τα οποία, ας πούμε, πιθανόν δυσκολευόντουσαν. Πολύ όμορφες εποχές, παιδιά, και δυστυχώς δεν γυρνάνε. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ όμορφες εποχές. Μέγα αλμανάκο, λοιπόν. Αυτό εδώ το τεύχος μου έχει μείνει αξέχαστο. Κοιτάξτε τι όμορφο layout. Ο Ντόναλτ δηλαδή φοβάται έτσι έξω από ένα στοιχειωμένο σπίτι. Το είδατε και σε αυτή την κάμερα. Εδώ τι έχουμε από video games. Η μαγική αναζήτηση με το Mickey Mouse. Υποθέτω ότι μιλάει για το Castle of Illusion. Έχει αφιέρωμα εδώ βέβαια για στοιχειωμένα σπίτια. Δηλαδή πέρα από τις αγαπημένες ιστορίες, το αλμανάκο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ διάστατο, πολύ θεματικό. Είχε πολύ όμορφα πράγματα. Δεινόσαυροι εδώ. Φοβερά τέρατα, η Νέση, του Λόχνες, ιστοριούλες. Για να δούμε και λίγο το video games εδώ. Street Fighter βλέπω. Bartman. Όχι. Magical Quest είναι, όχι το Castle of Illusion. Μεγάλο αφιέρωμα, παιδιά, βλέπετε. Και εικόνες. Ωραίο παιχνίδι αυτό, δεν το έχω δυστυχώς, αλλά πολύ όμορφο παιχνίδι. Κάποια στιγμή είναι από τα λίγα που μένουν της Disney τα θεματικά παιχνίδια που θέλω για το Mega Drive, να τα έχω όλα. Και συνεχίζουμε και στο τέλος πάλι με κωδικούς, είτε από το συντάκτη, είτε από αναγνώστες. Και φυσικά αγγελίες πάλι στο τέλος, οι οποίες όλο και πληθαίνουν οι αγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι ήδη τα video games κάνουν πολύ μεγάλες πωλήσεις στην Ελλάδα. Σχεδόν είναι τουλάχιστον ένα στα δύο σπίτια, ή άντε στη χειρότερη να πω ένα στα τρία σπίτια, είχαν σίγουρα Nintendo και Sega προϊόντα εκείνη την εποχή. Οπότε μεγαλώνει η ζήτηση, τα μαγαζιά αρχίζουν να κάνουν καλές δουλίτσες, υπάρχουν πάρα πολλά μεταχειρισμένα και το βλέπουμε και στα περιοδικά ενός απλού αλμανάκου, λοιπόν, ότι υπάρχει δίψα για ανταλλαγές, αγορές, μεταχειρισμένα κτλ. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ ακριβά εκείνη την εποχή. 12.900, 13.900 μια απλή κασέτα Game Boy με μια κασέτα Super Nintendo και Mega Drive να φτάνουν έως και τις 20.000 δραχμές. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά εκείνη την εποχή. Και οι περισσότεροι από εμάς τα παίρναμε σε γιορτές, γενέθλια, Χριστούγεννα ή Πάσχα. Δηλαδή το πολύ παίρναμε, από όσο έχω μιλήσει και με φίλους παλιούς συλλέκτες, μία με τρεις κασέτες το χρόνο, παιδιά. Τώρα υπάρχει ένας κορεσμός, τώρα υπάρχουν φτηνοί τίτλοι, υπάρχουν φτηνές κασέτες, CD, συγγνώμη, DVD, τα οποία τα μαζεύουμε, τα παίρνουν και οι πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ, με 5-10 ευρώ μεταχειρισμένα και χτίζουν βιβλιοθήκες, ξέρω εγώ, και τα μισά δεν τα παίζουν. Ενώ εμείς τότε ένα παιχνίδι πραγματικά το τσακίζαμε, το διαλάγαμε, παιδιά. Μαθαίναμε και το πιο τελευταίο μυστικό πέρασμα του παιχνιδιού, γιατί ξέραμε ότι όλο το χρόνο θα είχαμε να παίξουμε τα παιχνίδια που είχαμε τερματίσει πάλι, τα ίδια παιχνίδια, ή να είμαστε τυχεροί να έχει την ίδια κονσόλα συμμαθητής φίλος ώστε να ανταλλάξουμε μαζί του, ή να είμαστε πάλι τυχεροί να βρούμε φτηνά μεταχειρισμένα σε κάποιο μαγαζί. Δύσκολες εποχές, αλλά όμορφες. Όμορφες εποχές που δεν ξαναγυρνάνε, ξανά τονίζω. Εδώ πάλι, Sonic 3, prelude για το Sonic 3, γιατί μετά θα σας δείξω τι συμβαίνει. Terminator Arcade Game, Eternal Champions Mega Drive, Mortal Kombat 2. Όμορφα παιχνίδια, Secret of Mana, χαμός, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι στο Super Nintendo. The Lawnmower Man.
Χελενονιτζάκια εδώ. Πάντα μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι, το background από πίσω που υπήρχε, με αυτό το χταπόδι, το θυμάμαι από μικρός. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Αυτό εδώ, διαγωνισμός να το κερδίσετε, αυτό το Lego που βλέπετε, αλλά εγώ δεν έστειλα το διαγωνισμό, γιατί αυτό το Lego μου το είχε κάνει δώρο η μάνα μου στα γενέθλιά μου το 1993. Βλέπετε, δεν έχω στείλει, γιατί ακριβώς αυτό εδώ το έχω και το έχω όπως είναι εδώ με το κουτί του από τότε. Συνεχίζουμε, παρουσίαση, χαμός, Sonic 3 παιδιά. Πάμε λίγο εδώ να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι μεγαλώνει πάρα πολύ τα αφιερώματα στα video games, Castlevania, New Generation, Dr. Franken, πολύ ωραίο παιχνίδι, εγώ το πέτα στο Game Boy, Lethal Enforcers. Πολλά αφιερώματα, έτσι, previews, R-Type 3, Lost Vikings, Virtual Racing, αφιέρωμα για το Mega Drive, με το SVP chip, Sonic 3, μεγάλο αφιέρωμα. Εντάξει, τι ωραία που ήταν όλα αυτά τότε. Πολύ όμορφες εποχές. Σχεδόν τα θυμάμαι απ' έξω. Αφιέρωμα Μάριο τότε. Μάριο, αυτή είναι η ζωή σου. Και μας δείχνει κάτω χρονολογικά πώς ξεκίνησε και πού έφτασε. Βέβαια, εγώ έχω κάνει για κάποιο λόγο κάτι, είχα κόψει εδώ. Ναι, για να στείλω να κερδίσω Lego. Έκοψα δυστυχώς και το αφιέρωμα του Μάριο από πίσω. Τα κάναμε αυτά τότε μικρή, το συνηθίζαμε. Επόμενο Μέγα Αλμανάκο που σαφώς το πήρα για το Μουντιάλ που παίξε η Ελλάδα το 94. Αφιέρωμα ποδοσφαιράκια, και επειδή είναι και Μέγα Αλμανάκο Ιόνιος 94, όπως φαντάζεστε πίσω γίνεται χαμούλης από... Εντάξει, έχει και κάποια κανονικά πάλι previews, αλλά πολύ ποδοσφαιράκι. FIFA International Soccer, Sensible Soccer, Ultimate Soccer, Striker, World Cup. Α, και εδώ βλέπουμε αφιέρωμα συνέχεια του Μάριο, δεύτερο μέρος, με τα παιχνίδια μετά που βγήκανε στο Game Boy, στο NES και το Super NES. Μορφές του Μάριου. Εν τέλει, με λίγα λόγια, συνεχίζει έτσι. Τα video games πάντα απασχολούν, το γράφει κιόλας πλέον πάνω. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και γουστάρει πάρα πολύ το αλμανάκο. Πιστεύω ότι σε αυτά τα τεύχη είναι τα φόρτε του. Δηλαδή χρονολογικά Ιούλιο 94, εκεί γενικά μέσα του 90, τεύχος 41 εδώ συγκεκριμένα. Το αλμανάκο έκανε μεγάλο hit, μεγάλο impact, να το πούμε και έτσι λίγο. Πολλοί κόσμος αρχίζει να το διαβάζει. Streets of Rage 3 παιδιά, οι δρόμοι της αργής, Φίντο Ντίντο, Space Ace, Mowgli, βαθμολογία. Το μεταξύ, βαθμολογίες όλες 95, 96, 94, δεν έχουμε δει καμία 70, 60. Dracula Unleashed. Φεύγουμε για από εδώ. Αυτό το τεύχος το θυμάμαι πάρα πολύ. Μου το είχε πάρει ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όταν είχα πάει στην Αρκαδία για διακοπές. Μου το είχε πάρει συγκεκριμένα από τη Μεγαλόπολη. Είχαμε σταματήσει στον τύπο της Μεγαλόπολης για να πάρω το αλμανάκο πριν πάω στο χωριό. Όμορφες νοσταλγικές εποχές. Όπως βλέπετε, τα έχω διατηρήσει αυτά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάμε να δούμε video games λίγο και εδώ. Super Metroid. Παιχνιδάρα. Κοιτάξτε γραφικά. Mad Dog McCree. Ο λυσασμένος σκύλος για Mega CD. Τιτλάρα και 3D νομίζω είχε βγει. Hulk. Super NES. Rage in the Cage, Subterranea. Αφιέρωμα στα beat'em up παιχνίδια. Αλαντίν, οι κινήσεις. Και πάρα πολλά τεύχη στη συνέχεια. Και αυτό εδώ το θυμάμαι. Βασιλιάς των Λονταριών. Εδώ ξεκινάει και ο Ιντιάνα Γκούφι πλέον. Μια δηλαδή Ιντιάνα Τζόουνς εκδοχή.
των ηρώων της Disney με τον Super Goofy, που πλέον δεν είναι Super Goofy αλλά είναι η Diana Goofy. Εδώ Maximum Carnage με τον εχθρό του Spider-Man, Batman and Robin, κοιτάξτε εδώ, στρουμφάκια και αφιερώματα πολύ μπάσκετ εννοείται, Power Drive, σφίξε τις γροθιές σου, το Sega Activator παιδιά, που μπαίναμε μέσα και κάναμε τις κινήσεις. Προχωράμε. Συγγνώμη, προχωράμε και από εδώ. Τα μπέρδεψα τώρα λίγο, δεν πειράζει. Πάμε λίγο πιο παλιά εδώ, να τα δείξω και αυτά λίγο γρήγορα. Τα πάντα για τους δεινόσαυρους, χαμός στο Jurassic Park, Aladdin, Super Mario η ταινία, Darkwing Duck, Sonic CD. Να το δείξουμε λίγο αυτό. Sonic CD, να είμαστε. Το καλύτερο, τα καλύτερα γραφικά που έχουμε δει, είπαμε όμως, είναι CD, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολο κάποιος παιδιά τότε να πάρει το Mega CD. Zombies Ate My Neighbors. Κι άλλο ένα εδώ. Κι άλλο Indiana Goofy. Street Fighter. Το βιντεοπαιχνίδι έγινε ταινία. Το θυμάμαι αυτό εδώ, έχει αφιέρωμα στην ταινία. 19 σελίδες ενισχυμένα βιντεοπαιχνίδια. Χαμός παιδιά γίνεται εκεί. Χαμός. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Οι αναγνώστες ζητάνε full βιντεοπαιχνίδια. Εδώ βλέπουμε την έλευση των next gen κονσολών παιδιά. Amiga CD32, 3DO, Jaguar, έρχονται τα 32 και τα 64 bit δυνατά και το αλμανάκο κάνει εξυμνία αυτά τα μηχανήματα. Virtual Boy εδώ, το βλέπουμε. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή όλα αυτά τα διαβάζαμε τότε εκεί και λέγαμε ρε φίλε, εμείς παίζαμε δηλαδή με NES ακόμα ή Game Boy και αυτά και βλέπαμε τα Virtual Boy και τα 3DO τότε και τα Jaguar να ετοιμάζονται να ανανσάρονται. Δηλαδή ας πούμε εδώ βλέπουμε τώρα το Jaguar CD. Ακόμα δεν είχε βγει καλά το Jaguar και μας δείχνανε Jaguar CD που ουσιαστικά ποτέ δεν ήρθε στην Ελλάδα, ασχέτως αν μετά πατώσαν όλα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι το αλμανάκο είχε έτσι μια τάση. Κοιτάξτε εδώ τώρα, Algita, παγωτά, διαγωνισμός που κερδίζουμε Game Boy. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφα αυτά, τόσο αθώα. The Adventures of Mighty Max, πατάτα παιχνίδι, μεγάλη πατάτα, Stargate, Super Bomberman, Kickoff, χαμός. Τα προσπερνάω τώρα λίγο γρήγορα. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει έτσι το concept του αλμανάκο, μέγα αλμανάκο. Δώρο το καταπληκτικό ράμφος του Phantom Duck, το θυμάμαι αυτό. Εδώ άλλο. Τα βιντεοπαιχνίδια 1996. Κέρδισε ένα Jaguar 64-bit της Atari, Οκτώβριος του 1995, παιδιά. Πριν το έθνος που είχα πει σε περασμένο επεισόδιο, Hunter Vlog, και με τις αναμνήσεις μου για το Jaguar, ότι θα το έκανε δώρο με 10.000 δραχμές. Για να δούμε μήπως μπορέσω και βρω το κομμάτι. Εδώ είμαστε. Κράνος Jaguar, μόνο εδώ το είδαμε αυτό το κράνος, δεν το είδαμε πουθενά ποτέ αλλού. CD, ιστορίες, 3DO εδώ, κόλπα. Για να δούμε εδώ, η τέχνη του πολέμου, Earthworm Jim, Knuckles Chaotix, Donkey Kong Country είχε αρχίσει να σκάει. Πού να είναι άραγε ο διαγωνισμός του Jaguar, το έχω κόψει το απόκομα. Κάπου θα είναι, τέλος πάντων. Batman, δικαστής Dread, χαρίζουμε ένα τσουβάλι βιντεοπαιχνίδια εδώ, χαμός. Πάλι Jaguar εδώ να μονοπολεί. Neo Geo παιδιά. Windows 95 η έλευση. Φιερωματάκια. Ποκαχόντας. Η τυχερή του μεγάλου διαγωνισμού. Λογικά
από κάποιο Jaguar. Εδώ βλέπαμε τον επόμενο μήνα τι θα μας περιμένει. Saturn εναντίον PlayStation λέει. Toy Story αφιέρωμα. Δώρο ένα Virtual Boy. Ήθελα να ξέρω πού το βρήκαν αυτό το Virtual Boy και το κάνανε δώρο τότε. Εδώ αρχίζουν σιγά σιγά στις σελίδες να μπαίνουν δειλά και τα PlayStation, τα Saturn και τα Ultra 64, όσοι θυμάστε. Και εδώ βλέπουμε και επίσης και τα εκπτωτικά κουπόνια που πηγαίναμε σε μαγαζιά για να εξαργυρώσουμε πράγματα. Παιχνίδια Jaguar από 24.000 μόνο 12.000 με ένα κουπόνι που είχε 400 δραχμές από το αλμανάκο. Τι άλλο να πούμε. Όποιος έφερε αλμανάκο, γούσταρε. Λοιπόν, μέγα αλμανάκο κι άλλο εδώ. 30 συν 1 δώρα παιχνίδια για βιντεοκονσόλες. Πολύ ωραίο. Και τελειώνουμε. Εδώ είχαν και τις κάρτες μέσα δώρο. Βάζανε και κάτι κάρτες όσοι τις θυμάστε. Μπασκετικές δηλαδή, τύπου NBA Jam, Batman Forever. Αρχίζουν να μπαίνουν και κάποια πισάδικα παιχνιδάκια. Να οι κάρτες που λέγαμε. MDK, PlayStation. Και εγώ ουσιαστικά μέχρι εδώ έμεινα, παιδιά, στο Jaguar. Να και οι κάρτες. Άρβιντα Σαμπόνις εδώ. Sonic και άλλες κάρτες. Δεν τις έχω κόψει. Κορονοϊός. Έχουμε και κορονοϊό εδώ, όπως βλέπετε. Τον Άγγελο. αυτά. Και επιστροφή του Mortal Kombat. Δραχμές 500 ακόμα. Τεύχος 88. Κάτσε να το βάλω και αυτό εδώ. Και Αύγουστος 1999, το τελευταίο τεύχος που είχα πάρει. Το είχα πάρει έτσι γιατί απλά το βρήκα μπροστά μου. Είχα ήδη σταματήσει καιρό να παίρνω αλμανάκο και τεύχος 102 και όλα συγκεκριμένα. Να δούμε πώς είναι λίγο στο τέλος. Ναι, σας θυμίζει λίγο κάτι τα layout, θυμίζουν λίγο το games. Γιατί είπαμε ήταν οι ίδιοι συντάκτες. Αυτά, παιδιά, η συλλογή μου με το αλμανάκο. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Όσοι δηλαδή είτε μικρότερη ηλικιακά δεν το θυμάστε, να είδατε έτσι τι γινόταν κάποτε εκείνη την εποχή μέσω του τύπου και πιο συγκεκριμένα και από όχι εξειδικευμένα περιοδικά, αλλά μέσω Mickey Mouse περιοδικά της Disney, ας πούμε, του Οίκου Τερζόπουλου με το αγαπημένο αλμανάκο. Υπήρχε επίσης και τα Σαΐνια που ήταν ο μεγάλος αντίπαλος του αλμανάκου, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να το κοντράρει στα ίσα. Δηλαδή οι περισσότεροι γουστάραμε αλμανάκο και παίρναμε που και που Σαΐνια. Και τέλος, πριν κλείσω το επεισόδιο, θέλω να ετοιμάσω ένα άλλο επεισοδιάκι Hunter Vlog, παρουσίαση περιοδικών, που αυτό έχει να κάνει με το περιοδικό Nintendo Club. Θέλω να σας δείξω όλα τα περιοδικά τα Nintendo Club που έχω. Η αλήθεια είναι ότι έχω 10. Για να γίνει αυτό το επεισόδιο, θέλω να βρω και τα άλλα 3. Οπότε, σας το λέω δημόσια εδώ, μέσω του επεισοδίου αυτού στο τέλος. Εάν κάποιος τυχαίνει να έχει διπλό, είτε να μην δεν τον ενδιαφέρει πια, και αν θέλει να μου το πουλήσει, να μου το χαρίσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλει, οτιδήποτε, και έχει τα πρώτα 3 περιοδικά του Nintendo Club που έστελνε η Nintendo σε όσους είχαν συμπληρώσει τις εγγυήσεις όταν αγοράζαν μηχανήματα ή βίντεο παιχνίδια στις αρχές του 92. Παιδιά, όσοι έχετε, στείλτε μου ένα email επικοινωνίας, είτε στη σελίδα του Facebook. Και μόλις βρω και τα 3, σας υπόσχομαι να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο Nintendo Club, τα 13 περιοδικά, και σας δείχνω και τις φωτογραφίες από τα 3 τα τεύχη που μου λείπουνε. Αν τα έχετε, σας παρακαλώ, τα ψάχνω, τα θέλω να μου πείτε τι χρήματα κτλ. Για να το κανονίσουμε, να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe αν έχετε πρώτη φορά στο κανάλι. Και αν με παρακολουθείτε και δεν έχετε κάνει subscribe, να κάνετε, γιατί έτσι μόνο προχωράει και μεγαλώνει το κανάλι για να βγαίνουν τέτοια επεισοδιάκια. Μην λέμε τα ίδια κάθε φορά. Περιμένω τα σχόλιά σας και ένα share στο προφίλ σας στο Facebook σε κάποια ομάδα για να το δουν οι φίλοι σας και να θυμούνται έτσι ωραία νοσταλγικά πράγματα, ας πούμε, από μιας άλλης εποχής που όλοι κατά βάθος την αγαπάμε περισσότερο ή λιγότερο. Αυτά λοιπόν από μένα, Νίκος Console Hunter, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.